τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, που έχει την αρμοδιότητα για τον συντονισμό της κυβερνητικής δουλειάς. Καλημέρα, κύριε Σκέρτσο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσιμά. Λοιπόν, τώρα, για άλλο είχα σκοπό όταν σας ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά τώρα πραγματικά περιμένω να δω τι θα πούν οι ευρωβουλευτές, η Επιτροπή της Ευρωβουλής για το ΠΕΓΑ που χτες συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και αναρωτιέμαι, γιατί έχει δώσει πολύ κακή δημοσιότητα στη χώρα και στην κυβέρνηση φυσικά και η υπόθεση αυτή. Για να αναρωτιέμαι, δεν θα ήταν απλούστερο να είχε δοθεί μια πιο καθαρή πιστική εξήγηση από την πρώτη στιγμή τι έγινε και γιατί? Νομίζω ότι έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις σχέση με τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά στην λειτουργία μιας ευαίσθητης υπηρεσίας. Δίνονται εντός του πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία όσες πληροφορίες μπορούν να δοθούν. Και από εκεί πέρα, αυτό το οποίο έγινε χθες και προς την Επιτροπή αυτή, την Ευρωπαϊκή, που επισκέφθηκε τη χώρα μας και μίλησε με τον κύριο Γεραπετρίτη, είναι ότι ξεκαθαρίστηκαν και οι προθέσεις της κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα. Δηλαδή. Είπαμε δηλαδή ότι η Ελλάδα θα είναι, πέραν όλων των άλλων πρωτοβουλίων που έχουμε αναλάβει σε σχέση με την περαιτέρω θεσμική θωράκιση της λειτουργίας και της ίδιας της ΕΕΠ, ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο απαγόρευσης της εμπορικής εκμετάλλευσης τέτοιων εφαρμογών, τέτοιων εργαλείων στην ελληνική επικράτεια. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανοίγει το δρόμο και σε μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι, συνεπώς, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Το μήνυμα το οποίο εμείς θέλουμε να περάσουμε, κύριε Τσίμα, είναι ότι ήταν ένα λάθος. Έγινε μια διαχείριση η οποία δημιούργησε όντως πολλά προβλήματα και μια κακή όντως δημοσιότητα και της χώρας μας προς το εξωτερικό. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και πρωτοστατούμε και αναλαμβάνουμε θεσμικές πρωτοβουλίες ώστε να βελτιώσουμε συνολικά την θεσμική θωράκιση της χώρας και ειδικά αυτής της πολύ κρίσιμης λειτουργίας και υπηρεσίας. Θα μείνουν βέβαια οι απορίες, οι οποίες ακόμη και αν γίνουν έτσι όπως τα λέτε, και είναι πολύ καλό να γίνουν. Έλεγα χθες ότι ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει έρθει σε μεγάλη επικαιρότητα πάλι το θέμα, γιατί αποκαλύφθηκε ότι της πρώην Υπουργού Εξωτερικών Λιζ Τρας, πριν γίνει Πρωθυπουργός, το τηλέφωνο βρέθηκε παγιδευμένο από κάποια από αυτά τα παράνομα λογιστικά, τα περίεργα. Μα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχουν προφανώς πολύ κακόβουλοι φορείς, οργανισμοί, ιδιώτες, οι οποίοι θέλουν και μπορούν να κάνουν χρήση τέτοιων λογισμικών. Ευθύνη της πολιτείας είναι να βάζει ένα φρένο και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων. Ξαναλέω, αυτό είναι για το από εδώ και πέρα. Για το μέχρι τώρα, δηλαδή, θα ήταν καλό, γιατί δεν το ξέρουμε, αν και ποιος έχει φέρει και έχει χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να το μάθουμε? Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σε αυτό. Τώρα, βλέπω ότι και την δημοσκόπηση που συζητιέται πολύ σήμερα, αυτή η δημοσκόπηση της MRB, που καταγράφει κάτι το οποίο δεν μοιάζει πολύ εντυπωσιακό, ότι στην συνείδηση των πολιτών, ή τουλάχιστον έτσι όπως απάντησαν στη δημοσκόπηση, το θέμα των υποκλοπών μοιάζει λιγότερο σοβαρό. Εκείνο που θεωρούν πολύ σοβαρό και νομίζω ότι κοστίζει και πολιτικά στην κυβέρνηση είναι το θέμα του βουλευτή Πάτση. Στο θέμα αυτό η στάση της κυβέρνησης ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή. Από την στιγμή δηλαδή που πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν αυτές οι ενέργειες από την πλευρά του βουλευτή. Τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, τέθηκε εκτός κόμματος και από εκεί πέρα πλέον η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε οποιονδήποτε κάνει κατάχρηση πραγμάτων που θεωρούνται αυτονόητα. Δηλαδή, το ότι υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο, νομίζω ότι πρέπει να το σέβονται όλοι οι βουλευτές, όλοι όσοι συμμετέχουμε στα δημόσια πράγματα, και να μην προκαλούμε σε καμία περίπτωση την κοινή γνώμη με κατάχρηση αυτής της εμπιστοσύνης που δίνεται σε αυτά τα πρόσωπα. Ναι. Σωστό. Αλλά βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Γιατί όλα τα φίλτρα απέτυχαν να λειτουργήσουν? Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος με τέτοιου είδους δραστηριότητες που υπήρχαν, ήταν γνωστές και από πριν, πέρασε τα φίλτρα και ορίστηκε υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας εκλογές, και πώς το πόθεν έσχες του πέρασε από τον έλεγχο της Βουλής σε πρώτη φάση? Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ζητούσε συνεχώς νέα στοιχεία, γίνονταν διορθώσεις, προσκομίζονταν κάποια στοιχεία, ήταν μια διαδικασία σε εξέλιξη δηλαδή. Ναι. Ναι, αλλά προφανώς θα ήταν πολύ καλύτερο αν η εξέλιξη ήταν λίγο πιο γρήγορη και συνεπώς το αποτέλεσμα είχε βρεθεί νωρίτερα. Συμφωνούμε, ναι. Και νομίζω ότι ως προς την διαδικασία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αλλά και ελέγχου των δηλώσεων αυτών, δρομολογούνται
και εκεί αλλαγές. Αποτελεί ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό ορόσημο που έχει αναλάβει δέσμευση η κυβέρνηση να ολοκληρώσει μέσα στους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Οπότε θα υπάρξουν πρωτοβουλίες θεσμικού τύπου και σε αυτό το πεδίο. Ναι. Ένα ακόμη θέμα. Είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις και δεν χρειαζόταν να κάνουμε δημοσκόπηση για να το βρούμε. Η πρώτη έγνοια όλων των ανθρώπων είναι η αγωνία τους για τις τιμές, ιδιαίτερα για τις τιμές των τροφίμων, που για τα χαμηλότερα εισοδήματα είναι πολύ κρίσιμα, διότι απορροφούν σχεδόν το σύνολο του εισοδήματός τους. Και τις προσπάθειες που περιμένουν μάλλον από την κυβέρνηση να κάνει. Αναρωτιέμαι αν, για να σας το πω πολύ ειλικρινά, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση πέρα από το να. Οτιδήποτε προσπαθεί με το καλάθι, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αν στα αλήθεια μια οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάτι απέναντι στο φαινόμενο αυτό, κατά τη γνώμη σας. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα, όπως έχουμε πει, είναι διεθνές. Τον τελευταίο μήνα είδαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια σημαντικότερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι ο πληθωρισμός τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς στην Ελλάδα από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη πλέον έχει αντιστραφεί. Άρα οι προσπάθειες της κυβέρνησης αποδίδουν σε ένα πλαίσιο όμως πολύ υψηλών πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούνται από την γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό. Σε αυτό το πλαίσιο η πορεία της οικονομίας, η οποία έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες ως προς την μεγέθυνση της οικονομίας μας φέτος, θυμίζω ότι χθες βγήκαν νέα στοιχεία σε σχέση με την περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας, η απασχόληση, οι νέες δουλειές, οι καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι αυτές που δίνουν απάντηση και στον πληθωρισμό. Δεν δίνουν απάντηση οι επιδοματικές πολιτικές. Τα επιδόματα υπάρχουν για να στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους και μπορούμε να δίνουμε αυτή τη στήριξη ακριβώς διότι η οικονομία μεγενθύνεται. Άρα η πολιτική μας είναι και παραμένει μια πολιτική που ενθαρρύνει τις επενδύσεις, ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, φέρνει αποτελέσματα, μειώνει την ανεργία, στηρίζει, υποστηρίζει τα εισοδήματα και μέσα από την περαιτέρω στήριξη που δίνουμε και με τα αναγκαία επιδόματα στους πιο ευάλωτους, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα εργαλείο για να έχουμε πιο συνειδητοποιημένους καταναλωτές και μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια και μεταξύ και περαιτέρω ανταγωνισμό και μεταξύ των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου. Είναι σημαντικό να δώσουμε αυτό το μήνυμα προς τους καταναλωτές αλλά και προς τις εταιρείες ότι ελέγχονται ως προς τα βασικά προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι με τα βασικά αναγκαία αγαθά που χρειάζεται ένα νοικοκυριό και αυτό προκαλεί τον περαιτέρω ανταγωνισμό. Είδαμε ότι στα συγκεκριμένα προϊόντα των 51 κατηγοριών υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην κατανάλωση. Άρα είναι ένα μέτρο που αγκαλιάζεται από την κοινωνία και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Ας το αφήσουμε λίγο να λειτουργήσει για να το κρίνουμε όταν θα έχει και το χρόνο μπορεί και όταν θα έχουν περάσει και μερικές εβδομάδες. Είναι σημαντικό σε τέτοιες συνθήκες να πιέζουμε και εμείς επιχειρήσεις να πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω. Να προλάβω να σας ρωτήσω και αυτό για το οποίο αρχικά είχα ζητήσει να μιλήσουμε. Αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Παιδιά, στη σύνταξη του οποίου είχατε και εσείς έχετε μια ανάμειξη, είχατε παίξει, έχετε έναν κεντρικό ρόλο. Αναρωτιέμαι αν αυτό επιταχύνθηκε λόγω της επικαιρότητας, δηλαδή της δυσάρεστης επικαιρότητας, γιατί έχουμε μια καταιγίδα αποκαλύψεων τον τελευταίο καιρό που σχετίζονται με κακοποίηση παιδιών, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Κάθε μέρα έχει κρύβει και ένα καινούριο, την αποκάλυψη μάλλον ενός καινούριου φοβερού μυστικού. Δεν ξέρω αν το σχέδιο θα ερχόταν έτσι και αλλιώς ή αν το επιτάχυναν αυτές οι εξελίξεις. Όχι, το σχέδιο θυμίζω ότι μια πρώτη παρουσίαση έγινε πέρυσι τέτοιο καιρό, τον Νοέμβριο. Παρουσίαση του σχεδίου έγινε στον Υπουργικό Συμβούλιο του Αυγούστου. Mm-hmm. Και τέθηκε σε διαβούλευση πριν από λίγες μέρες, αφού ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες παρεμβάσεις και τροποποίηση στο σχέδιο. Πρόκειται για μια πολύ οργανωμένη δουλειά που έχει γίνει μεταξύ 12 συναρμόδιων υπουργείων. Είναι ένα οριζόντιο θέμα, το οποίο αφορά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Αθλητισμού. Όλα αυτά τα υπουργεία και πολλά ακόμα έχουν εκφάνσεις πολιτικής που αγγίζουν την προστασία των παιδιών. Γι' αυτό και είναι δύσκολο στη διαχείρισή του το ζήτημα αυτό, διότι επειδή πολλούς φορείς να συνεργαστούν. Δεν είναι καθόλου ευκαιριακή αυτή η παρουσίαση που έγινε. Αντιθέτως, συγχρονίζεται και συντονίζεται με ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Το ότι δημιουργείται αυτή και προκαλείται και ενθαρρύνεται πλέον αυτή η συζήτηση οδηγεί και στην αποκάλυψη περισσότερων τέτοιων περιστατικών, τα οποία υπάρχουν. Είναι ένα παμπάλαιο πρόβλημα. Ναι. Πλέον έρχεται πολύ συχνότερα στην επιφάνεια, διότι συζητείται
και υπάρχουν πολιτικές και απαντήσεις για αυτό το πρόβλημα. Άρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι συζητήθηκε στη Βουλή, τοποθετήθηκαν τα κόμματα, κατατέθηκαν αρκετές και ενδιαφέρουσες προτάσεις, το σχέδιο θα συμπληρωθεί περαιτέρω και ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου αυτού ήδη εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αποτελούν πολιτική πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης, έχουν μπει στην τρίτη και στην έκτη δημοτικού, στην τρίτη γυμνασίου, βοηθούν σημαντικά τα παιδιά να γνωρίσουν. Χρειάζονται υποστήριξη στην πράξη, βέβαια, γιατί όπως ξέρετε και από γονείς και από εκπαιδευτικούς μπορεί να υπάρχουν αντιστάσεις. Αντιστάσεις πάντα υπάρχουν, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και η βούληση να προχωρήσουμε παρακάτω. Ήδη έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και στο πεδίο της δικαιοσύνης. Έχουν, όπως γνωρίζετε, αυστηροποιηθεί οι ποινές. Έχει ανοίξει το πρώτο σπίτι του παιδιού, που σημαίνει ότι στις περιπτώσεις παιδιών θυμάτων υπάρχει μια πολύ πιο προσεκτική πλέον μεταχείριση των παιδιών ως προς την δικανική διαδικασία. Η Ελλάδα φαίνεται ότι αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει καταβάλει αυτές τις προσπάθειες και πλέον βρίσκεται μέσα στις πρώτες θέσεις ως προς την φιλικότερη δικαιοσύνη προς τα παιδιά. Και προσπαθούμε για το καλύτερο ώστε να εφαρμοστούν και οι υπόλοιπες δράσεις αυτού του σχεδίου μέσα στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκέρτσου. Καλημέρα.